τον αναφέρουν βυζαντινής κατασκευής, το περιβάλλον αποδίδει μία ξεχωριστή θρησκευτικότητα, μία μεγαλοπρέπεια, παρόλο το ότι δείχνει την όψη ερειπίων και είναι φυσιολογικό, διότι αυτά εγκαταλείφθηκαν. Μέχρι το 1922 υπήρχε κάποια ζωή ακόμα, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. Τώρα βέβαια οι Τούρκοι σήμερα, λόγω τουριστικών βλέψεων, κάνουν μία προσπάθεια να τα ξαναπροβάλλουν, πάντοτε όμως με διαστροφή της ιστορικότητας και του χαρακτήρα. Βλέπετε τον πύργο της Αγίας Άννας, ένας πύργος ο οποίος είχε κτιστεί από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγο. Βρισκόμαστε στην περιοχή νοτίως του Κούς Αντασί, στην νοτιοδυτική Τουρκία, απέναντι από τα Δωδεκάνησα, απέναντι από την Πάτμο. Βλέπουμε τον πύργο της Αγίας Άννας. Όλη αυτή η περιοχή, όπως είπα, ήταν το επίκεντρο μιας ιστορικής χριστιανικής ελληνικής ορθόδοξης μονής προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας. Όλος ο χώρος αυτός διαπνέεται από την ιερότητα που είχε ζήσει επί τόσους αιώνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αυτός ο οποίος πήγε να τα ερευνήσει αυτά τα θέματα, είναι έκπληκτος από την μεγαλοπρέπεια την οποία έχουν τα ερειπωμένα ουσιαστικά σήμερα μνημεία. Κι όμως έχουν μία μεγαλοπρέπεια, αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι το καθολικό ή ό,τι έχει μείνει από, αν και δεν είμαι σίγουρος, από το καθολικό της μονής αυτής της Παναγίας. Είναι μία εκκλησία με χαρακτηριστικά βυζαντινού ρυθμού. Πόσες και πόσες λειτουργίες, πόσες και πόσες ιεροτελεστίες έχουν γίνει εδώ μέσα. Βέβαια κάποιοι την έχουν βεβηλώσει με διάφορες επιγραφές. Αυτή η εκκλησία είναι ιστορική, ανάγεται στον 9ο μετά Χριστό αιώνα. Είναι ένα θαυμαστό έβριμα, το οποίο εμείς σήμερα αποκλειστικά το προβάλλουμε και το αποκαλύπτουμε στην εκπομπή μας. Πάμε στο εσωτερικό και εδώ πέρα οι εικόνες μας γεμίζουν δέος, αγαπητοί φίλοι. Είναι το εσωτερικό της εκκλησίας, μιας βυζαντινής ελληνορθόδοξης περίλαμπρης εκκλησίας. Η κάμερα βέβαια μας δείχνει ερείπια. Κι όμως η κάθε πέτρα, όπως είπα και πριν, έχει μια ξεχωριστή ιστορία. Η κάθε πέτρα έχει ζήσει επί πολλούς αιώνες την λαμπρότητα της ορθοδοξίας που είχε ακμάσει. Βλέπουμε τον Τρούλο και εδώ πέρα είναι, φαίνονται καθαρά που ήταν οι εικόνες, η κορυφή του Τρούλου. Αυτά βέβαια έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί μετά το 1922. Παρ' όλα αυτά και αυτά ακόμα τα οποία έχουν διασωθεί είναι σημάδια της μεγάλης λαμπρότητας, της μεγάλης τέχνης με την οποία κοσμήθηκε αυτός ο ναός. Είναι κρίμα βέβαια που δεν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον από το ελληνικό κράτος να μπορούμε να προσφέρουμε στην αξιοποίηση αυτής της τρομερής πνευματικής κληρονομιάς. Και δεν είναι μόνο πνευματική κληρονομιά, είναι και μυστηριακή κληρονομιά, αγαπητοί φίλοι. Και αυτό το λέω με όλη τη συνείδηση αυτών που λέω. Ακόμα και η μουσική μας υποβάλλει στη μεγαλοπρέπεια αυτών των οποίων αντικρίζουμε. Ένας περίλαμπρος λοιπόν ελληνορθόδοξος ναός, ο οποίος χάθηκε μετά το 1922 μέσα στη φθορά του χρόνου. Είδαμε το ιερό και από πίσω είχαν ανοίξει. Έχει υποστεί βέβαια κάποια μορφή λαιλασίας, αλλά παρόλα αυτά σε μεγάλο μέρος διασώζεται και διασώζει αυτό το ίχνος της μεγαλοπρέπειας την οποία κατήχε επί πολλούς αιώνες. Είναι επιβλητικές οι εικόνες, ακόμα και μέσα στα ερείπια διακρίνουμε αυτή την ορθόδοξη μεγαλοπρέπεια. Μιλάμε για τη σύγχρονη σημερινή νοτιοδυτική Μικρά Ασία, ένα ακόμα ίχνος, ένα ακόμα σημάδι, ένα ακόμα μεγαλοπρεπές έβριμα της επί αιώνων παρουσίας. Βλέπετε τις εικόνες πώς έχουν διασωθεί, τα ίχνη όπου υπήρχαν οι Άγιες εικόνες.
Ακόμα και το τοπίο γύρω βλέπουμε και την πηγή όπου λένε ότι από εκεί κυλούσε το νερό με το αγίασμα. Είδαμε αγαπητοί φίλοι το πρώτο θέμα της εκπομπής μας. Εγώ όταν το είχα τραβήξει αυτό το θέμα είχα συγκινηθεί και είχα συγκινηθεί από πολλούς λόγους που θα σας τους εξηγήσω. Βέβαια θα προσπαθήσω όπως είπα και πριν μέσα στον χρόνο της εκπομπής μας να δούμε όλα τα σημερινά θέματα και θα κάνουμε και μια αναφορά για την μικρασιατική καταστροφή όπου η επέτειός της είναι κάθε χρόνο την περιοχή μεταξύ τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Όταν λοιπόν έβλεπα αυτό το μοναστήρι, ό,τι έχει μείνει από αυτό το μοναστήρι, είχα κατασυγκινηθεί, διότι παρατήρησα και εγώ το είδα όλο, διότι μερικά όσον αφορά τον παρουσιαστή, δεν σας τα παρουσιάζω, δεν έχουν και καμία αξία, παρατήρησα όμως ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία στο να προβάλλει κάποια συγκλονιστικά στοιχεία, όπως τα είδα, αυτής της, όπως προανέφερα, περίλαμπρης παρουσίας, αιώνιας παρουσίας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στην περιοχή. Είναι μια ιερότητα, η οποία παρά την εικόνα των ερειπίων την οποία είδαμε, εξακολουθεί να αναδίδει σε κάθε σοβαρό περιηγητή, όπως και στους ίδιους τους σημερινούς κατοίκους της Μικράς Ασίας που πάνε να δείξουν, να δούνε, να ερευνήσουν αυτά που άλλοι θα τα χαρακτήριζαν ερείπια, εγώ τα χαρακτηρίζω περίλαμπρα ίχνη της παρουσίας του Ελληνισμού στην περιοχή. Το μοναστήρι λοιπόν της Παναγίας με τον πύργο της Αγίας Άννας, είδαμε λοιπόν το μοναστήρι της